Την αστυνομική διεύθυνση Άρτας επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη. Την κυρία Γεροβασίλη υποδέχθηκαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Υπήρου Κωνσταντίνος Κούμας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας κ. Αναγνωστόπουλος, διοικητές τμήματων και αστυνομικοί υπάλληλοι. Στη συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανανέωση του στόλου οχημάτων και μοτοσυκλετών της ελληνικής αστυνομίας, η στελέχωση των αστυνομικών διευθύνσεων ώστε να διασφαλιστεί το μείζον διακύβευμα που είναι η εμπέδωση ασφάλειας τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για τον Έλληνα και Ελληνίδα αστυνομικό. Αναλυτικά, 114 νέα οχήματα εντάσσονται στο στόλο της ελληνικής αστυνομίας. 56 από τις 107 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, συνολικού κόστους 556.000 ευρώ, οι οποίες αγοράστηκαν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής, έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχέας και θα αξιοποιηθούν από το προσωπικό της στο πλαίσιο της πληρέστερης τροχονομικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου, με απότερο στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι υπόλοιπες 51 μοτοσυκλέτες συνολικού κόστους 478.000 ευρώ που αγοράστηκαν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας προς το σκοπό κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της ελληνικής αστυνομίας σε θέματα συνοριακής φύλαξης και εν γέννη διαχείρισης των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών θα αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις αστυνομικές υπηρεσίες παραμεθωρίων κατά βάση περιοχών της χώρας όπως Ροδόπη, Ξάνθη, Θεσπρωτεία, Χίο Σάμο, Λέσβο, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Καστοριά, Πέλα, Ιωάννινα, Ορεστιάδα, Κιλκής, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθη. Τα τέσσερα οχήματα 4x4 και τα δύο οχήματα επίσης 4x4 τα οποία αγοράστηκαν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας κατανεμήθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Σώματος για την κάλυψη ουσιαστικών υπηρεσιακών της αναγκών και προστίθεται στις 14 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, οι οποίες αγοράστηκαν με την ίδια διαδικασία και έχουν ήδη από 8 Μαΐου 2019 παραληφθεί και αξιοποιούνται από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί οι προμήθειες των παρακάτω οχημάτων με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω σχετικών προγραμμάτων των περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωνίων Νήσων και Ηπείρου. 41 αυτοκίνητα μεταφοράς 10 ατόμων συνολικού κόστους 1.371.000 ευρώ. 264 επιβατικών αυτοκινήτων συνολικού κόστους 4.959.000 ευρώ, με χρόνο παράδοσης επίσης εντός του τρέχοντος έτους, το σύνολο των οποίων θα κατανεμηθεί σε αστυνομικές υπηρεσίες των εν λόγω περιφερειών. 120 αυτοκίνητα συνολικού κόστους 3.336.000 ευρώ, με χρόνο παράδοσης εντός του τρέχοντος έτους. Έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί προμήθεια 40 επιβατικών αυτοκινήτων, 9 θέσεων συνολικού κόστους 1.380.000 ευρώ, με χρόνο παράδοσης το Μάρτιο του 2020. 18 λεωφορείων 20 θέσεων συνολικού κόστους 1.774.000 ευρώ, τα οποία αναμένεται να παραδειχθούν εντός των επόμενων 2 μηνών και αγοράζονται με χρηματοδότηση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, τομέας σύνορα και θεωρήσεις. Έχουν επίσης υπογραφεί συμβάσεις για την προμήθεια μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, τομέας αστυνομικής συνεργασίας 14 επιβατικών αυτοκινήτων, συνολικού κόστους 280.000 ευρώ, με χρόνο παράδοσης μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Όπως τόνισε η κυρία Γεροβασίλη, η προοπτική και η στόχευση είναι η σταδιακή αντικατάσταση όλων των παλαιών υπηρεσιακών οχημάτων με νέα σύγχρονα οχήματα, τα οποία να ανταποκρίνονται πληρέστερα σε επιχειρησιακές απαιτήσεις των υπηρεσιών και να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο προσωπικό. Συνεπώς, η προσπάθειά μας δεν εξαντλείται στην προμήθεια των οχημάτων που βλέπουμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται και εντατικοποιείται περισσότερο όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το ασφικτικό δημοσιονομικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο σε θέματα προμήθειας μεταφορικών μέσων, αλλά γενικά στην αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό συνολικά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σώματος, επεσήμανε.
Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι και αυτό ίσως θα πρέπει να είναι και το βασικό μήνυμα πως την προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αστυνομίας να διατηρήσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού μέσω της αναβάθμισης του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού που συντάσσονται τόσο η περιφερειακή αυτοδιοίκηση όσο και η κοινωνία μέσω και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από την πλευρά του και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Υπήρου Κωνσταντίνος Κούμας ευχαρίστησε την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που με οποιοδήποτε τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας και ισχυροποιούν την αμφίπλευρη σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επίπεδου ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.